Ο Κιμ Γιονκούν δάκρυσε μιλώντας την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου σε μητέρε της Βόρειας Κορέας για την υπογεννητικότητα και προτρέποντάς τους να αντιστρέψουν τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων στη χώρα. Μάλιστα έβγαλε και μαντήλι για να σκουπίσει τα δάκρυά του. Οι εικόνες από το κλάμα του Κιμ Γιονκούν μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας που κάλυπτε την ομιλία του. Όπω ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωση της χώρας, ο Κιμ Ιονκούν είπε στι μητέρε ότι είναι καθήκον του να σταματήσουν τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων στην Βόρεια Κορέα προκειμένου να ενισχύσουν την εθνική ισχύ. Τα δάκρυα, μάλιστα, όπω αναφέρεται, συγκίνησαν τι μητέρε που έβαλαν και αυτές τα κλάματα. Η λεπτομερής ανάγνωση των γεννήσεων στην Βόρεια Κορέα είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω των περιορισμένων στατιστικών στοιχείων που δημοσιοποιεί το καθεστώς του Κιμ Γιονγκούν. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσοστό γονιμότητας στη χώρα μειώνεται σταθερά τα τελευταία δέκα χρόνια. 그는 자녀들의 가슴 속에 배고 같은 충성심을 새겨주어 주체혁명의 제일.